Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο τελικά δεν ήταν το picnic vlog, δεν ήταν ο στολισμός του δέντρου, αλλά είναι το πώς γέννησα στο σπίτι μόνη μου. Πραγματικά είναι πολύ αστεία ιστορία και είναι τόσο πρόσμενη, γιατί ενώ περιμέναμε 17-22 Νοεμβρίου, όπως είχαμε δει και με τις ΜΕΕΣ, και πώς είχαμε ψηλαφίσει και τη μικρή και την είχαμε δει ότι ήταν κάπως ψηλά, τέλος πάντων. Ό,τι θα γεννούσα τότε, τελικά η μικρή είχε άλλα σχέδια. Πάμε να πέσει το intro γιατί έχω πολλά να σας πω. Αρχικά να σας πω λοιπόν ότι ξεκινάμε την Τρίτη. Την Τρίτη αυτή που μας πέρασε, που είχαμε κανονικά το βίντεο για την προετοιμασία του τοκετού στο σπίτι, ανέβηκε κανονικά αυτό το βίντεο, όμως την Τρίτη το πρωί, πριν καν ανέβει αυτό το βίντεο, το που ήταν προγραμματισμένο έτσι και λίγο ανέβαινε, 7.30 ώρα το πρωί, παιδιά μου, με πιάσαν κάτι πονάκια. Με το που ξύπνησα λοιπόν, με πιάσαν κάτι πονάκια. Όχι το πολύ φοβερό, τέλος πάντων, ήμουνα κάπως καλά. Πάω να σηκωθώ όμως και δεν νιώθω καλά τα πράγματα, δηλαδή νιώθω πολύ βάρος ότι έχει κατέβει το μωρό. Δεν δίνω σημασία, πάω τουαλέτα, γυρνάω, ξανά έχω κάτι πονάκια. Μου λέει ο άντρας μου, που του είπα τέλος πάντων ότι έχω κάτι πονάκια, μου λέει δεν αρχίζεις, μου λέει, να μετράς. Δηλαδή να μετράς τις συσπάσεις, κάθε πότε έχεις, πόσο σου κρατάνε κτλ. Λέω, ας ξεκινήσουμε, αν και δεν νομίζω να γίνει κάτι σήμερα, ήμουν και πολύ σίγουρη. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται και λίγο πιο έντονο, μετά γίνεται λιγότερο έντονο, μετά ακόμα πιο έντονο, πήγαινε δηλαδή έτσι και έτσι. Στέλνω μήνυμα στις ΜΕΕΣ με την αναφορά των συσπάσεων περίπου για κάνα τέταρτο, κάπου εκεί, τέταρτο εικοσάλεπτο, και με ρωτάνε αν πονάω, λέω ναι. Οκ, από το 1 στο 10 πονούσα στο 4. Όμως αυτές κατάλαβαν από την προηγούμενη κιόλας φορά με το Σπύρο ότι 4, το δικό μου το 4 σημαίνει περίπου 6-7. Γιατί γενικά αντέχω τον πόνο, οπότε είναι κάπου στο 6-7. Χωρίς άλλη κουβέντα λοιπόν, παίρνουν όλες από ένα αυτοκίνητο και ξεκινάνε. Ο άντρας μου λέει, μήπως να φουσκώσω τώρα την πισίνα, λέω κάτσε λίγο να δούμε. Σηκωνόμαστε λοιπόν, ήμουν πολύ επιφυλακτική πραγματικά, ο άντρας μου με έβλεπε και καταλάβαινε ότι έρχεται σιγά σιγά. Του λέω ξεκίνα να φουσκώνεις. Όμως με το που ξεκίνησε να φουσκώνει την πισίνα για να τη γεμίσει, εγώ προσπαθώντας να τον βοηθήσω, ξαφνικά δεν γινόταν να βοηθήσω πουθενά, γιατί πια οι πόνοι άρχισαν να γίνονται πολύ πιο έντονοι και πολύ πιο κοντά μεταξύ τους, δηλαδή εκεί που ας πούμε πονούσαν ένα 10 λεπτά, τώρα πονούσαν ένα 2 λεπτά. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να τον βοηθήσω και να στήσω πράγματα, δηλαδή δεν πρόλαβα να στήσω καν τις κάρτες που σας είχα δείξει από τη μέα μου, δεν μπόρεσα να βγάλω το χώρο, ας πούμε, να βάλω τα κεράκια μου, το ένα μου, το άλλο μου. Τίποτα δεν πρόλαβα να κάνω. Πραγματικά είχε πάει, τι ώρα ήταν, 8.30, 9 παρά κάτι. Και εγώ πραγματικά δεν πάλευα τίποτα. Έπιανα καρέκλες, έπιανα διάφορα πράγματα για να με κρατήσουν. Και πραγματικά πονούσα πάρα πολύ. Ώσπου ξαναμιλάω με τις ΜΕΕΣ μου, με ρωτάνε πόσο πονάω, με ακούνε και με βλέπουν σε βιντεοκλήση ότι δεν γίνεται άλλο πραγματικά. Να σας πω ότι είχα και λίγο αιματάκι, οπότε μου λένε όπως είσαι, μπαίνεις μέσα στην μπανιέρα και μας περιμένεις. Να σας πω την αλήθεια ότι με το που ήταν να μπω στην μπανιέρα, είχα και το πρώτο μικρό σπασιματάκι των νερών, ένα πολύ μικρό, ένα πουφ. Με το που μπαίνω στην μπανιέρα, με το που βάζω δηλαδή το κορμί μου μέσα, έχω και το δεύτερο που ήταν τελικό σπάσιμο, ήτανε τέλος, όλα τα νερά βγήκανε, και με το που άνοιξα τη βρύση για να φύγει το νερό, ξαφνικά αυτό ήτανε. Γέννησα, έπεσα στα γόνατα και βγήκε η μικρή μου. Ήτανε πραγματικά αυτό που λέμε με ένα πόνο.
ήταν πραγματικά αυτό που λέμε υπέροχο. Φώναξα τον άντρα μου εκείνη την ώρα για να έρθει, ο οποίος ο καημένος φούσκωνε ακόμα την πισίνα και έτρεξε σαν σύφωνας να έρθει. Ήρθε με το που έβγαινε μικρή. Ήρθε και ο Σπύρος, όπου ήμασταν όλοι ήρεμοι. Καθίσαμε εκεί στη μπανιέρα και περιμέναμε τις μέες να έρθουν, οι οποίες ήρθαν. Γεννήθηκε πολύ γρήγορα και ο Πλακούντας μέσα στην μπανιέρα και μετά με μεταφέρανε εδώ στο κρεβάτι που το είχαν στρώσει, το είχαν βάλει με νάιλον και από πάνω σε εντόνια κτλ. Η μικρή ήταν πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ όμορφη. Έκλαψε σχεδόν αμέσως, φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουν επίσης πάρα πολύ καλά γιατί δεν είχα πολλή ώρα πονέσει, ήταν όλα τόσο γρήγορα, ήταν όλα τόσο περίεργα, ήταν όλα τόσο αστραπιαία με την ταχύτητα του φωτός και η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ άνετη, ήμουνα πάρα πολύ ξεκούραστη, είχα κοιμηθεί και όλο το προηγούμενο βράδυ. Δεν είχα συμπτώματα το προηγούμενο βράδυ, την προηγούμενη μέρα, τίποτα απολύτως. Οπότε ήμουνα πραγματικά ένα σώμα γερό και δυνατό. Να σας πω λοιπόν ότι μετά από αυτό η μικρή δήλασε κανονικά. Τη ζυγίσαμε, τη μετρήσαμε, καθίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Όλοι εδώ μαζί με το Σπύρο, μαζί με το μπαμπά. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ ήρεμοι. Στενοχωρηθήκαμε λίγο που δεν καταφέραμε να τα κάνουμε όλα αυτά που είχαμε πει για να έχουμε πισίνα, για να έχουμε κεράκια. Εγώ σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι θα ξεκινούσα από βράδυ, όπως ξεκίνησα και στο Σπύρο, και θα μας πάρει το πρωί, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά τελικά, παιδιά, από τις 7.30 ώρα που με πιάσαν οι πόνοι, 9.30 ώρα είχα γεννήσει. 2 ώρες ήταν το πολύ, ήταν οξύστο και τός. Δεύτερο παιδί, πολύ πιο εύκολα όλα. Αν πραγματικά σκέφτεστε να κάνετε ένα δεύτερο παιδάκι, με όλη μου την καρδιά να το κάνετε, να ξέρετε ότι είναι αρκετά πιο εύκολα τα πράγματα, αν όλα δηλαδή πάνε καλά μέχρι το τέλος. Θα σας πω λοιπόν ότι μόλις χθες συνέβη αυτό, Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε πάρα πολύ καλά, η μικρή κοιμάται, έχει κάνει τα κακά της, έχει κάνει τα τσίσα της, έχει φάει, έχει αρχίσει δηλαδή και τρώει. Θυλασμό θα κάνουμε, το ξέρετε, οπότε είναι όλα νομίζω πάρα πολύ ήρεμα. Ο Σπύρος, θα με ρωτήσετε πώς αντέδρασε, ο Σπύρος πραγματικά όταν την είδε είχε στο χέρι του μια μπάρα, εκεί που ήμασταν στην μπανιέρα. Μπαίνει λοιπόν μέσα, κρατάει την μπάρα και όπως κρατάει την μπάρα κάνει και πάει να τη δώσει στην Μπέμπα. Εντάξει, ήταν τέλειο πραγματικά αυτό, γιατί έδειξε το, πώς να σας το πω, του παιδιού, τέλος πάντων, την αγνή πρόθεση να ταΐσει το μωράκι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ ήρεμος ο μικρός και πραγματικά τη βλέπει, τη χαμογελάει, τη δείχνει, τη χαϊδεύει λίγο το πατουσάκι. Είναι πολύ όμορφες στιγμές. Τώρα, λογικά θα με ρωτήσετε με τον παιδικό τι γίνεται. Μίλησα με την παιδίατρο και μου είπε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες δεν θα πηγαίνουμε το μικρό παιδικό, γιατί υπάρχει και έξαρση ξανά του ΙΤΑ 1 ή 1, οπότε δεν θα θέλαμε να γίνει κάτι με τη μικρή. Οπότε θα είμαστε όλοι μαζί εδώ, να περνάμε τις πρώτες μας μέρες και εβδομάδες. Να σας πω ότι το επόμενο βίντεο σίγουρα θα είναι ο στολισμός, ο οποίος τελικά θα γίνει με την Μπέμπα. Η Μπέμπα φαίνεται να είναι αρκετά ήρεμη, δηλαδή καμία σχέση με τις πρώτες ημέρες του Σπύρου, που ήταν αρκετά νευρικό μωρό. Εκείνη φαίνεται ότι ακολουθεί άλλο πρόγραμμα, πιο σταθερό. Τώρα βέβαια είναι οι πρώτες μέρες, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φαίνονται τα μωρά. Τι θα κάνετε, τις προθέσεις τους. Οπότε μάλλον θα στολίσουμε με την Μπέμπα και θα είναι τέλεια. Λογικά το επόμενο βίντεο λοιπόν θα είναι αυτό, μείνετε συντονισμένοι. Εγώ να σας πω ότι η ιστορία του τοκετού μου αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ σύντομη. Να ξέρετε, σας το έχω πει 100 φορές ότι το σώμα ακούει και το σώμα δρά και το σώμα καταλαβαίνει τη φύση του και το σκοπό του. Πραγματικά το δικό μου σώμα αυτή τη στιγμή είναι λες και δεν έχω γεννήσει, κάπως έτσι. Σιγά σιγά ό,τι πρίξιματάκια είχα θα αρχίσουν να φεύγουν. Ήδη βλέπω τεράστια αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη.
και τη συγκρίνω πάντα, καλός ή κακός, με την πρώτη μου εγκυμοσύνη και γένα, η οποία δεν έχει καμία σχέση, ήμουν ένα πτώμα στην πρώτη γένα. Τώρα και, τι να πω, το 1/4 των ωρών κράτησε, τίποτα, σε σχέση με την πρώτη, και γεννήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γεννήθηκε μόνη της στην ουσία. Ήταν αυτό που σας λέω πραγματικά, με έναν πόνο, με έναν πόνο βγήκε. Οπότε πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και ήρεμα όλη η φάση, όλος ο πρώτος καιρός. Να σας πω ότι τώρα θα κάνουμε διαδικασίες να δηλώσουμε εμείς το παιδί στο ληξιαρχείο, μας έχει δώσει με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως επίσης θα κάνουμε την αίτηση για το επίδομα γένας που είναι 2.000 και το επίδομα το κετού στο σπίτι που είναι 900 ευρώ που γίνεται και αυτό πια ηλεκτρονικά. Οπότε έχουμε κάποια διαδικαστικά, τα οποία όμως δεν είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά, πώς να το πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμη, από ό,τι βλέπετε, είμαι πάρα πολύ καλά. Οι μέρες θα έρχονται μέχρι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον για να πάρουμε και δείγμα αιματάκια από τη μικρή για να το πάμε στον Παίδων. Ξέρετε, μια καρτέλα που είναι για νοσήματα κτλ. Θα έρθει η παιδίατρος να τη δει, θα έρθουν ξανά οι μέρες, θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο θα είναι να ενωθούν δύο πλακούντες. Έχω κρατήσει τον πλακούντα του μικρού, ο οποίος είναι στην κατάψυξη, παιδιά. Θα τον αποψύξω και θα τον ενώσω με τον πλακούντα της μικρής σε ένα πάρα πολύ ωραίο, σε μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Αυτή θα σας τη δείξω λογικά, θα τη βάλω δηλαδή μέσα στο βίντεο και θα σας τη δείξω σε φωτογραφία. Οπότε λογικά τη βλέπετε μόλις τώρα. Έχει βγει πάρα πολύ όμορφη, είναι πραγματικά υπέροχη. Τους πλακούντες, να ξέρετε, θα τους θάψουμε στο χωράφι. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλά χωράφια. Θα τις θάψουμε στο πίσω χωράφι, πίσω από το σπίτι μας. Και έτσι λοιπόν θα έχουν ενωθεί και οι δύο πλακούντες και θα είναι για πάντα μαζί, που λένε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, αυτό ήταν το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε πραγματικά. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Θέλω από κάτω τα σχόλιά σας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μου δώσατε τεράστια δύναμη στο τελευταίο βίντεο με την προετοιμασία όλη για το τοκετό στο σπίτι. Και πραγματικά δεν ξέρω, όλες αυτές οι ευχές νομίζω πιάσανε τόπο, αυτό το με ένα πόνο, και δηλαδή αισθάνομαι τη θετική σας ενέργεια και πετάω πραγματικά. Και γι' αυτό ήρθα πολύ σύντομα κοντά σας ξανά να σας πω αυτή την εμπειρία, η οποία ήταν σύντομη αλλά είχε όλη την ολοκλήρωση που χρειαζόμουν. Έχω λοιπόν τώρα και τα δύο μου παιδάκια αυτή τη στιγμή και κοιμούνται και σας κάνω λοιπόν αυτό το βίντεο που πραγματικά θέλω να δώσετε όλη σας την αγάπη και αντιπομονώ πραγματικά τα σχόλιά σας από κάτω. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, που ελπίζω να είναι το χριστουγεννιάτικο βίντεο που θα ντύσουμε και τα δύο παιδάκια χριστουγεννιάτικα, από μένα πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.